τη διοίκηση, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει πάρτι με τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Τι έγινε. Ορίστε. Τι έγινε. Λέει ότι διορίσατε όποιον βρήκατε στο κόμμα, στην κομματική δεξαμενή, ρουσφέτια, γραμμάτια, τον 80χρονο από την Καρδίτσα. Και άλλους πολλούς που δε μία έχουν σχέση. Εννοεί ότι πρέπει να διορίσουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε. Να διορίσουμε τα στελέχη Όχι, του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι άλλα υποσχόσασταν. Μιλούσατε για αριστεία, μιλούσατε για αλλαγή νοοτροπίας και λέγατε ότι δεν θα υπάρξει αυτό το φαινόμενο με τους συμμετέρους. Τι θα βγάλουμε, τους ξένους. Τους ξένους να βάλουμε. Ποιο θα βάλουμε. Κύριε Χωρίδη, δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι με πτυχία, με δυνατότητες. Που να λοιπόν, έγινε μία αξιολόγηση μέσα από μία επιτροπή. Κατέληξαν σε 111 άτομα, νομίζω, κάπου τόσοι. Τι θα μας πείτε. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα και τον ακριβή αριθμό, πάντως είναι κόσμος, έτσι. Ναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπήρξε μία αστοχία. Έγινε παρέμβαση και διορθώθηκε η αστοχία αυτή. Ναι. Από αυτή τη διαδικασία. Ναι. Θα αξιολογούνται οι άνθρωποι... Τι είδους αστοχία, κρίναμε. Πώς... Να πω κάτι, ναι. Και ακόμα και για αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Ακόμα και για αυτόν τον άνθρωπο των 80 χρόνων. Δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Το μεταβλητό φωσό είναι. Δεν το προσωποποιούμε. Ούτε ποινικοποιούμε. Αλλά αυτό θέλω να πω. Ναι, αλλά δεν κάνουμε τώρα, γιατί του κάνουμε κριτική αυτό. Όχι, θα σα πούμε. Όχι, για την κάνουμε. Για την οτροπία τη επιλογή. Μα η επιλογή εστιάστηκε στην ηλικία. Η κριτική. Δεν είπαμε ότι. Όχι, όχι, όχι. Η αξιωματική αντιπολίτευση. Καλά, δεν είμαι εγώ, να σα πει ο κύριο Παρεμένο. Όχι, να τα βγει γιατί καλά τα λέει. Ω εκπροσώπη τη αντιπολίτευση. Αυτό μα έλειπε, κύριε Χωρίδη, να πει και τον κύριο να μιλήσει η κυρία Κουτοκόη για τον κύριο Παπαδόπουλο. Εγώ να τελειώσω να το θέμα αυτό, γιατί μου φαίνεται γρήγορα, δεν είναι τίποτα. Εσείς είστε την αντιπολίτευση ή όχι. Παρακαλώ. Δεν είστε. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα να το τελειώσουμε. Έγινε λοιπόν αυτή η διαδικασία, κατέληξε. Έχουμε βάλει στους ανθρώπους τρίμηνα συμβόλαια, τρίμηνα. Με τα οποία θα μετράμε την αποδοτικότητά τους και την επαρκία τους. Αν ήταν δική τους αστοχία, θα λέγατε αυτό, κύριε Βορύδη. Να με κοροϊδεύετε. Μια αστοχία 24 ώρων. Με κοροϊδεύετε. Μιλάμε τώρα, έχουν διορίσει άτομο με 4 πλαστά πτυχία. Αντιδράσατε γι' αυτό. Μα βεβαίως. Δεν είναι λογικό να αντιδράσετε. Μα έχει ο άνθρωπος τον οποίο συζητάμε 4 πλαστά πτυχία. Μια αστοχία. Συγγνώμη και λεπτά. Συγκρίνουμε τώρα τι. Έναν άνθρωπο που τον πιάσανε, τον κάναμε σημαία, γιατί είναι ένας άνθρωπος της ηλικίας. Μακάρι να ήταν ένας. Ο άνθρωπος της ηλικίας. Ένας ήταν αυτός. Όχι της ηλικίας, δεν θέλω ηλικία. Θα σας πω εγώ αν μου το θυμάμαι. Μα για την ηλικία συζητάμε. Ορίστε, θα σας πω εγώ αν τον μου το θυμάμαι. Εδώ μου στέλνουν στοιχεία. Ναι. Και μου λένε. Καλά, θα σας πω εγώ τώρα. Όχι, όχι. Ποιος θα στέλνει. Δεν θα σας πω ποιος. Δεν με αφήστε να πω ότι μια. Την άποψή μου πρώτα και θα μου κάνετε την ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, ξεπερνάει το σενάριο παλιάς ελληνικής ταινίας. Ποιο. Αυτό που συμβαίνει με τους διορισμούς στα νοσοκομεία. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μια ελληνική ταινία σε διαφορετικά επίπεδα. Το θέμα μας, ξέρετε ποιο είναι. Είναι κωμωδία, δηλαδή. Η πολιτική εξαπάτηση. Ακούστε να δείτε. Θα σας πω. Τέτοια απάτη δεν έχει ξαναγίνει με τα πολιτευτικά. Είδατε τι δήλωσε ο κύριος Δένδια στα Σκόπια για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είδατε πώς αποκολλήθηκε η πολιτική απάτη για το προσφυγικό. Γνώριζαν και. Έλεγαν ψέματα στον ελληνικό λαό και έλεγαν ότι θα έρθουμε ο κύριος Μητσοτάκης να αποκαταστήσουμε την αξιοκρατία και τι κρίμα που είναι τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Μόλις τώρα κατάλαβα τι εννοούσε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι εννοούσε. Και το θέμα δεν είναι η ηλικία μόνο του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός είχε δώσει αγώνες. Είχε κατέβει σε ατέλειωτες εκλογικές αναμετρήσεις. Όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπόρεσε με τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς βάζατε ανθρώπους που δεν είχαν. Δεν ήταν από το κόμμα. Ακούστε να δεν ήταν οι μέτεροι εσείς αυτοί. Θα σας πω τι κάναμε. Τι βάζατε, τους δεξιούς βάζατε εσείς. Κύριε Παυλόπουλε, αφήστε με να αποσώσω. Παρακαλώ, να αποσώσετε. Τη φράση μου. Ο άνθρωπος είχε δώσει αγώνες σε ατέλειωτες εκλογικές αναμετρήσεις. Όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Με το λαό, με του ΑΝΕΛ, με όλα τα κόμματα. Οπότε κατάλαβα το σκεπτικό Μητσοτάκη για να επιστρέψουν οι νέοι από το εξωτερικό. Ναι. Σου λέει αυτός ο άνθρωπος, είχε δώσει τόσους αγώνες εκλογικούς, δεν πέτυχε. Και να μην του ανταμυφθεί καθόλου στη ζωή του, έστω και αργά. Τον παρέτησα. Έστω και αργά, κύριε Παυλόπουλε. Εσείς τους παρετήσατε αυτούς που είχαν. Σφαγή στις νόδε. Απ' τη μία νόδε μπήκε, απ' την άλλη νόδε δεν μπήκε. Μιλάμε για ένα όργιο φαυλοκρατίας. Το οποίο η χώρα είχε κύριε να γνωρίσει. Μου, εντάξει. Όχι, αλλά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν να μην τα έκανε εκείνος αυτά τα χουνέρια. Δεν έκανε τίποτα. Πώς δεν έκανε τώρα αυτά τα χουνέρια. Και θα σας πω τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έλαμπε η αξιοκρατία. Βεβαίως έκανε έναν διαγωνισμό. Και έχω το παράδειγμα για την περιοχή μου. Ναι. Έτσι.
Τι είναι το όλο Καρνανιά. Έκανε έναν διαγωνισμό με συγκεκριμένα κριτήρια, να έχουν κάποια, πώς το λένε, προσόντα οι άνθρωποι με τα βιογραφικά τους. Σε σχέση με την υγεία, τη διαχείριση του τομέα της υγείας, όχι να είναι μόνο γιατροί. Και με βάση αυτό επέλεξε αυτούς που έπρεπε να επιλέξει. Δηλαδή επελέγονταν δύο. Εδώ δεν έγινε καμία διαδικασία. Ούτε καν πώς, το Μητρό. Πώς. Ξέρω, μόνο το Μητρό στελεχών, κύριε Παυλόπουλε. Όμως μου λένε εδώ πέρα ότι στο σύνολο των επιλεχθέντων το 72% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ποιος το λέει? Τα στοιχεία. Για ποιον μιλάτε τώρα? Ότι στο σύνολο των επιλεχθέντων το 72% έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ακόμη και διδακτορικό, ενώ το 60% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευση στη διοίκηση, στα οικονομικά ή την πληροφορική. Ναι. Αυτό που ξέρω, κύριε Παυλόπουλε, για ένα κοπάδι ότι από έχουν κομματόσκυλα, ότι έχουν διδακτορικά στις εκλογικές αναμετρήσεις αποτυχημένοι πολιτευτές. Αποτυχημένοι πολιτευτές. Τα ονόματα. Είναι αυτό. Αυτό που συζητάμε προηγουμένως. Ο Κουμπάρος από την Καστοριά, για να πάμε και στην Κουμπαριά, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει 20.000 βαπτιστήρια και ανησυχώ, κύριε Μπορίδη. Έχει 20.000 βαπτιστήρια. Ναι, ο Κυριάκος έχει 20.000. Ο πατέρας. Οικογένεια. Οικογένεια, 20.000 βαπτιστήρια. Λοιπόν, βγήκε ο βουλευτής, με συγχωρείτε. Όχι, σοβαρά μιλάμε. Δεν βγήκε ο βουλευτής της Καστοριά. Σας ρωτάω ευθέως. Βγήκε ο βουλευτής της Καστοριάς για την Κουμπαριά. Δεν ξέρω τώρα. Πώς δεν το ξέρετε? Δεν το ξέρω. Τι να κάνω. Πρέπει να το ξέρω. Σας πληροφορώ εγώ λοιπόν. Να σας απαντήσει για να πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε λίγο να το κλείσουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, απολύτως σοβαρά συζητάμε και σας λέω ανησυχώ. Ανησυχώ και σε είπα για το βαπτιστήρια. Γιατί αν ο βουλευτής Καστοριάς έβαλε ένα κουμπάρο. Τα 20.000 βαπτιστήρια τι μπορεί να κάνετε με τα βαπτιστήρια? 20.000 βαπτιστήρια. Κατ' ελάχιστον. Διότι μπορούμε να πάμε, και. Λοιπόν, να πούμε τώρα λίγο το πιο σοβαρό. Γιατί δεν είναι σοβαρό αυτό που σου λέω? Δεν είναι, γιατί η συζήτηση δεν γίνεται σοβαρά. Είναι γκροτέσκο, γιατί γκροτέσκα είναι η πολιτική. Ωραία, θα αφήσει να μιλήσουμε ή όχι? Θα σε αφήσω. Παρακαλώ.